Τα παιδιά που να κάνουν δημοσιογραφία, καταρχήν είναι σκλαβωμένα, διότι τα αφεντικά δίνουν τις κατευθύνσεις. Θα μου πεις, εσένα δεν σου δίνουν κατευθύνσεις. Εγώ επειδή είμαι τυχερός, γιατί φέρνω... Είμαι τυχερός γιατί φέρνω λεφτά. Δηλαδή, τι είναι τα λεφτά. Σου λέω, αυτός ο τρελός σου λέει, αλλά πληρώνουν οι εταιρείες για αυτά που λέει. Οπότε, εντάξει, ας παρεκκλίνει και από την, ας πούμε, φιλοσοφία της εταιρείας. Δηλαδή, άστο να πει τα δικά του, αφού, ας πούμε, παίρνουμε λεφτά από αυτό. Οπότε υπάρχει μια καλή σχέση. Και εγώ λέω αυτά που θέλω, νιώθω αρκετά ελεύθερος. Και αυτοί λένε, σε αυτούς που διαμαρτύρονται, έλα με τον τρελό τώρα, έχει το ακαταλόγιστο, αλλά σου λέει, εντάξει, τρελός, είναι ακαταλόγιστο. Είναι. Το περνώ όμως εγώ με αυτή την τρέλα, το ακαταλόγιστο. Πληρώνονται και οι δημοσιογράφοι, πληρώνονται και οι φροντιστές, πληρώνονται και οι θηρονοί, πληρώνομαι κι εγώ. Πάει καλά και η εταιρεία. Το καλύτερο πρόβλημα. Παίρνει και ο κόκκινο το πουλί, του βρήκε ο Θεός φωλιά του κουτσό. Ο Κεσπάλιος είχε πει ότι οι ένα σουτουάκι γράφουν ότι του πουλί δημοσιογράφοι. Εδώ τα παιδιά που έρθουν στο καλύτερο δημοσιογράφοι και ήρθαν πει σαν πουλί. Ούτε καν σουβλάκι δεν χρειάζεται πλέον. Πλέον ότι πιάνει το αφεντικό ο κάθε μεγαλομέτωχο και λέει εμένα με βγάλανε στο Sport FM πόσες φορές. Τρεις. Και τις τρεις φορές με κόψανε. Γιατί είχα πει κάποια πράγματα τα οποία δεν συνέφεραν τον Αλαφούζο. Δεν τον έδειξε από τον Αλαφούζο, αλλά του είπα ότι αν πιάσει ένα συντάκι τον Μπέρκ και μια σκολικοειδίτητα το 10, Παναθηναϊκός είναι για την 12η θέση. Όλα αυτό είναι αυτό τρελό και τα λοιπά. Έφυγε ο Ζέκα, έφυγε ο Μπέρκ, 12η θέση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και που θα με κόψει, δεν θα γλιτώσει αυτό που είναι να υποθεί. Η αλήθεια θα βγει κάποια στιγμή. Δηλαδή θα το κρύψω μια, θα το κρύψω δυο. Μα το λέω και στου δικού μα. Ρε, εσύ λέω τι έγινε. Έγινε αυτό. Θα το πούμε. Όχι, λέει, μην το πούμε. Εγώ γιατί μου το πω, αφού έγινε. Μα λέει τι χρονική στιγμή και τα λοιπά. Ρε, μαλάκι, αφού σε ένα μοίρα θα το μάθω. Λέει, μα τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, μου καταλογίζουν ότι εγώ δεν έχω timing. Είμαι, ας πούμε, απρόβλεπτο. Δηλαδή, μπορεί, παίζει άλλη Ηρακλής, 2005. Κάνουν οι σουπεράδες την Μπούκα, τώρα εσείς και μικροί δεν θυμάστε. Τέλος πάντων, μπαίνει ο Ηρακλής, γίνεται αυτό και τα λοιπά. Με φωνάζουν με τουλάχιστον, θα κάνεις λέει, είναι σπιτή, θα κάνεις λέει εκπομπή στο ράδιο. Λέω, εγώ θα κάνω εκπομπή στο ράδιο. Εσύ λέω, αντέχεις, λέω να κάνω εκπομπή στο ράδιο. Μαρκάρω το πόρτο μας, ήταν και καινούριο τότε. Μόνο του σέματα. Το 2000 δεν το είχα αγοράσει, το πούντο είχα. Παρκάρω και πιο πάνω, ένα πούντο είχα, μπαίνω μέσα. Ξεκινάω τι είναι αυτή η τάξη. Πάνω, σούπερ 3, έριξε τον Άρη στην επόμενη κατηγορία. Πού στη αυτό ήταν. Πήρθαμε τα μηχανάκια, έφυγαμε το ελικόπτερο τη Express Service. Ξέρετε λίγο να βγούμε πάνω. Θεσσαλονίκη και τα ήρθαν. Σιγά του άντρε που ήρθαν. Τι ήρθανε. Βγάλω το περίστροφο του υπολογόνου στον Άρη, του Μάτρε. Αυτή ρίξα τον Άρη, όχι τα εθνική. Αυτή μπήκα μέσα, αυτή. Αφού ο Ηρακλής θα το έδινε το παιχνίδι 3-2. Γιατί το ρίξα τον Άρη, για να τον πάρουν τζά. Οι σουπεράδε. Ου πούστη αυτό, δεν έπρεπε να σε φωνάξει, αλλά δεν πειράζει με φωνάξει. Έπρεπε να με φωνάξει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Μετά από 5 χρόνια έριξε σούπερ 3 τον Άρη. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα που καίει, εκείνη την ώρα πρέπει να το πει ότι ο σούπερ 3 έριξε τον Άρη. Και γιατί δεν γουστάρει το Super 3, δεν το γουστάρει. Δεν του γουστάρει. Γιατί αγαπάει την ομάδα πολύ λιγότερο από ότι αγαπάει τον σύνδεσμό του. Και αυτό συνεχίζεται. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουμε. Γιατί ο Super 3 ιδρύθηκε το 88, μέχρι το 97 που πήρε από το πρωτοδικείο την έγκριση για να έχει καταστατικό, διακινούσε 2.500 εισιτήρια σε εβδομαδιαία βάση. Κατά ευκόλου εννοούμε, αλλά παραλίγο. Παραλίγο. Όσο υπάρχουν κανάλια τα οποία γίνονται για πολιτικούς λόγους και για πολιτικούς σκοπούς, η δημοσιογραφία είναι καταδικασμένη να γίνει πολιτική. Και πώληση. Πρέπει να βγάλετε από το μυαλό σας τη δημοσιογραφία, σαν καθεαυτού δημοσιογραφία. Είναι πολιτική και πώληση. Να είστε καλοί πολιτικοί και καλοί πολιτές. Μπορείς εσύ να φέρεις, ας πούμε, θα σε δούμε καλό μάτι, αν πεις από τον ιδιοκτήτη, έχω μια πολύ ωραία εταιρεία, θέλει να πεις πόσο να στην εκπομπή. Θα σε δει με πολύ καλό μάτι, σου χαμογελάς. Θα σε δει σαν μάρκετ. Καταλαβαίνεις. Καλό θα ήταν να κάνετε σχέσεις και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν στο κομμάτι το εμπορικό.
Μην έχετε το φανατιλίκι η δημοσιογραφία, να πάρετε και άλλα στοιχεία. Το εμπορικό κομμάτι, αν είστε καλοί δημοσιογράφοι και έχετε και καλό και καλούς φίλους, να κάνετε παρέα. Είναι αυτό που έλεγα στον Πετρουλάκη, στον Μίρτσο και στον Κόκκινο. Τους έλεγα, πείτε μου, γερατάδες, ένα φτωχό φίλο σας. Τι σημαίνει αυτό? Φτωχός φίλος σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολύτιμος στο να σας βοηθήσει οικονομικά. Στη δημοσιογραφία λοιπόν πρέπει να έχετε άκρες και στο πολιτικό χώρο, ευελικτή, στον αθλητικό χώρο, να σας συμπαθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εταιρείες, να έχουν καταστήματα, να μπουν σπόνσορες, γιατί σας πιστεύουν. Δηλαδή, να συνδυάζετε το δημοσιογραφικό κομμάτι με το εμπορικό. Θα είναι πολύ καλό αυτό. Δεν νομίζω να... Αυτό που δεν το κάναμε πολλοί από εμάς. Δεν το κάναμε. Ναι. Και είμαστε φτωχοί. Φροντίστε να το αποφύγετε σε ένα μικρό, να το κατορθώσετε σε ένα μικρό βαθμό τέλος πάντων. Γιατί εγώ δεν διαφωνώ, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα βρει δουλειά άμα έχει σπόνσορα και χορηγό. Ή τέλος πάντων, άμα η δουλειά σου έχει υποστηριχθεί ένα σπόνσορα και ένα χορηγό. Δεν είναι εύκολο άμα δεν έχει χορηγό και σπόνσορα να κάνει εκπομπή σήμερα. Είδε η χώρα κάτι. Έχει σπόνσορα, το σαβί. Εγώ επειδή είμαι ψιλοαλλακτικό, εντάξει, μια κατάσταση, δεν πάει η Vodafone. Δύσκολα έρχεται. Δεν έρχεται, ας πούμε, ξέρεις τι λένε σε μένα. Ποιος έρχεται, ο Σάλλας, που έχει την... ποια τράπεζα έχει. Πειραιώς. Λέει ο υπεύθυνος του Σάλλας. Ποιος είναι εδώ με τη μεγαλύτερη πραγματικότητα, ο Μωραπτόπουλος. Πω! Γιατί μαυρίζει. Τι να κάνουμε. Πρέπει να μπούμε. Ελογέται ο κίνδυνος. Την ώρα που λέει η τράπεζα Πειραιώς, θα πει ο Ραπτόπουλος λέξη σκατά. Το οποίο είναι προσβλητικό για μια τράπεζα. Δεν μπαίνει. Πού να το βάλουμε? Να το βάλουμε στο κανελάκι που θυμάται ο άνθρωπος. Ωραία. Δηλαδή εκεί που είναι 19 η ακροματικότητα, όταν ξεκινήσει ο κανελάκι θα πάει 12, θα δούμε εκεί. Όταν πάει 5 ή 8, δεν θέλουμε. Στον αρένα και κατηγορεί ο Ντίμης, δεν λέω ότι το έκανε ο Πετρουλάκης, κατηγορεί ο Ντίμης ότι του φάγε λεφτά ο Πετρουλάκης. Διώχνει λοιπόν τον Πετρουλάκη ο Ντίμης, διώχνει και τον Τζόρνα. Ποια είναι η τύχη του Τζόρνα τώρα? Δεν έχει παστέλια. Δεν έχει δουλειά. Δεν έχει μαναβική. Δεν έχει δημοσιογραφία. Γιατί είχε έπαρση. Η έπαρση είναι πολύ κακό πράγμα. Το έχουν οι όμορφες γυναίκες όταν είναι κάτω από 30 ετών. Το έχουν οι ωραίοι άντρες όταν είναι κάτω από 40 ετών. Το έχουν οι γιατροί που είναι χειρουργοί, μεγάλοι, οι δημοσιογράφοι, οι ποδοσφαιριστές κτλ. Δεν βλέπεις οι ποδοσφαιριστές όταν σταματάνε το ποδόσφαιρο ότι είναι πιο ευγενικοί? Δεν βλέπεις ότι οι ηθοποιοί όταν γεράσουν γίνονται πιο ευγενικοί? Δεν βλέπεις ότι αυτοί που είναι στα πάνω τους είναι αγενείς και δεν είναι προσιτοί με το κοινό? Τι έπαθε η Μενεγάκη? Η Μενεγάκη νόμιζε ότι είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Γιατί είχε την θεματικότητα κτλ. Ναι, αλλά δεν πήγε 48, έγινε γριά, 49 πάνω. Αρχίζει η γητανίδη, αρχίζουν τα φυσικά που είναι προ τα κάτω. Πάει στην τουαλέτα και πέφτουν τα φυσικά μέσα και κάτι. Ναι. Όταν δεν είσαι προσιτός με το κοινό, δεν είσαι αγαπητός στο κοινό, δεν είσαι ένας μέσα από το κοινό θα σε διώξει. Δεν έχει σταριλίκια τώρα. Ξέρεις ποιος είπα, μα ποιος είσαι εσύ. Έπιες το μικρόφωνο, ποιος είσαι εσύ. Έπιες ένα μικρόφωνο. Και τι έγινε. Κι ο άλλος έκλεισε τον Ιστέρ. Κι ο άλλος έκλεισε το πιλωτήριο από το αεροπλάνο. Όλοι πιάνουν κάτι. Ο κάθε άνθρωπος πιάνει. Η πόλη πιάνει το πουλί του εραστή. Κάτι πιάνουν όλοι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε με έπαρση ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, εμείς τα κάνουμε όλα. Ποιο κόκκινο στο γύρο. Φάνηκε ο δήμαρχο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Άμα έρθει 25 του μηνό, τρέμει το φιλοκάρι σου, να έρθει πρώτο μηνό να πληρωθεί. Ποιο είσαι? Τίποτα δεν είσαι. Ταπεινότητα, κάθε μέρα δουλειά, σαν να είναι η πρώτη μέρα. Εγώ τώρα που ήρθα εδώ και θα με έβγαζαν από το Skype, έτρεμα. Είχα αγωνία, είχα νευρικότητα. Ζωγράφησα εδώ, πήγα 500 αυτά, τα πέταξα μου κάτω. Νιώθω ότι δίνω εξετάσεις. Αν δεν πάει κάτι καλά μια φορά, νιώθω πολύ άσχημα. Κάτι δεν έκανα καλά. Δεν φταίει ο Ιχολίπτης. Αυτό είναι το άλλο. Αν δεν πάει κάτι καλά, δεν είναι κάτι τι έκανε. Φταίει ο συνεργάτης, φταίει ο μάγειρας, φταίει ο σκηνοθέτης. Αυτή δεν φταίει ποτέ. Μάθεις να δεις, να δείξεις ότι φταίει. Δεν το λες βέβαια. Φταίω! Δεν το φωνάξεις. Θα το πεις χαμηλοφόρος και θα κοιτάξεις να το διορθώσεις. Δεν θα πεις ότι εγώ φταίω και ότι αυτό και αυτό. Την περνάμε στο άλλο, στο λαϊκισμό μου. Εγώ παίρνω την ευθύνη πάνω μου, όχι υπέρ. Και πάει στο καφενείο και λέει τα κολλόμενα παιδιά.
αυτό το υπερασπίζεις, ας πούμε, ή το προσπερνάς. Ποιο? Ότι ξέρεις ότι το κάνεις, το παραδείξεις και το υπερασπίζεις ή απλά το προσπερνάς, το αφήνεις να περάσει. Πάει τελείως. Άμα αρχίζω και πιάνομαι τι έγινε και τι δεν έγινε, θα καταλήξω σαν τις γυναίκες μετά τα 55-60 που κοιμούνται με λεξοταλή. Δεν κοιμάται καμία χωρίς λεξοταλή. Θα αρχίσει να τρελαίνεσαι. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Α, το πέρασε, πάει. Εσά που είναι κάποιο από εδώ. Περίμενε τι τροπολογίε. Κανένα που δεν έχει μιλήσει. Ο Ιδρύο. Ναι. Ο Κόκκινο, συγγνώμη. Μίλησε, δεν μίλησε. Μία φορά μίλησε. Αν μιλήσει κανένα άλλο, όχι. Όσον αφορά την επικοινωνία. Καταλαβαίνω π.χ. προχθές που είπες για το Χατζηγολά ότι είναι έτσι χλωμός εκεί. Σαν τι χλωμός, σαν νεκρός είναι, κουνάει τα χείλη. Καταλαβαίνω. π.χ. ο κόκκινος, γιατί είναι αντιεπικοινωνιακό σώμα. Δηλαδή τι. Δεν είναι ζωντανός, μιλάει. Δεν έχει μάθει να πει και με παρασέρει και εμένα γιατί μιλάει πάνω την ώρα που μιλάει ο άλλος. Είναι ομοπαθής. Δεν δέχεται το λάθος. Φοβάται ότι αν κάνει λάθος, επειδή δεν πατάει καλά στα πόδια του, θα χάσει τη δουλειά του, θα νιώθει ανασφάλεια. Αυτή η ανασφάλεια του δημιουργεί αυτό το πράγμα που λέμε, πώς λέμε, κακή επικοινωνία. Αν φτάσει ο άνθρωπος να σου πει 4 φορές για να καταλάβεις τι θέλει να σου πει, σε μια εκπομπή η οποία πρέπει να είσαι με σε ρυθμούς Πόρσε, Καρένα και Φεράρι, είναι θέμα. Ο κόκκινος είναι να έχει μια κουμπί 4 ώρων, να κάτσει εκεί με τον άλλο τον. Πώς το λένε αυτό που έχει με τον μαγαζί. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από Θεσσαλικά Μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.